Χάρης, ο Σταύρος και ο Θανάσης. Έχουμε και φωνές. Γεια σας. Λοιπόν, θα σας πούμε λίγα πράγματα για τον Bob και μετά ό,τι ερωτήσεις έχετε μπορούμε να το συζητήσουμε οτιδήποτε. Λοιπόν, εγώ θα πω τα γενικά, τα ιστορικά. Το Bob Theater Festival ξεκίνησε το 2008 στο Θέατρο Χώρα. Με στόχο να συγκεντρώνει και να αναδεικνύει τις καλύτερες δυναμικές παραστάσεις της χρονιάς. Αυτό που παρέχει ο διαγωνισμός αυτός είναι η δυνατότητα να φτιάξεις μια παράσταση σιγά σιγά, χωρίς να ξοδεύεις πολλά λεφτά, χωρίς να δεσμευτείς απότομα και ολοκληρωτικά σε ένα θέατρο και να δοκιμαστείς με ασφάλεια και όπως μας αρέσει να λέμε και εμάς, να αποτύχεις ενδεχομένως με ασφάλεια. Εμείς λοιπόν σε αυτό το διαγωνισμό συμμετέχουν ομάδες που φτιάχνουν μόλις ένα 15λεπτό από μια παράσταση που είναι υποδιαμόρφωση. Είτε την ξεκινάνε τώρα να τη φτιάξουν, είτε την έχουν δουλέψει λίγο. Απλά μια παράσταση δεν μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό εάν έχει ανέβει εξ ολοκλήρου κάπου. Οπότε, η κάθε ομάδα συμμετέχει με ένα 15λεπτό. Φέτος θα πάρουμε 24 ομάδες, θα έχει 3 προκριματικούς των 8 ομάδων και το κοινό και η κριτική επιτροπή ψηφίζουν και διαλέγουν ποιοι θα περάσουν στο τελικό της Κυριακής. Εκεί 8 ομάδες διαγωνιστούν για το έπαθλο, το οποίο είναι 1000 ευρώ για έξοδα παραγωγής. Όλο αυτό γίνεται ώστε η ομάδα που θα κερδίσει να εξελίξει το 15λεπτό το scratch σε ολοκληρωμένη παράσταση και να παίξει με αυτό σε ένα θέατρο της Αττικής. Γιατί ουσιαστικά από τη στιγμή που μια ομάδα επιλεγεί, εμείς ουσιαστικά τη βοηθάμε με μια σειρά workshop και σεμιναρίων, έτσι ώστε αυτό το 15λεπτό που θα βγάλει στη σκηνή να έχει ένα νόημα σε σχέση με την πρόθεσή του. Προσπαθούμε να κάνουμε κάποιο σεμινάριο για την έβρεση της αποστολής της ομάδας, έτσι ώστε η κάθε ομάδα να διαμορφώσει μια συγκεκριμένη καλλιτεχνική ταυτότητα, η οποία να έχει σχέση όλο και με την παράσταση. Όλο αυτό που θέλουμε εμείς είναι μια αίτηση. Λένε στο booktheaterfestival.gr ή bookfestival.gr ή bookfestival.gr. Άμα το πατήσετε στο Google, αυτό θα είναι το πρώτο. Και θα βρείτε εκεί μια φόρμα πολύ απλή, η οποία ζητά έναν τίτλο του 15λεπτού, έστω και προσωρινό, και μια περιγραφή της ιδέας σας. Η ιδέα σας μπορεί να είναι είτε πρωτότυπη, είτε να έχετε βασιστεί πάνω σε κάποιο κείμενο, ή να έχετε βασιστεί πάνω σε κάποιο κείμενο και τελικά να κάνετε κάτι τελείως άλλο, ή να είναι αφορμή ένα λογοτεχνικό κείμενο, οτιδήποτε μπορείτε εσείς να φανταστείτε. Δεν υπάρχει περιορισμός στο ότι εμείς θέλουμε να κάνετε θεατρικό έργο, αλλά αν εσείς θέλετε μπορείτε φυσικά και να κάνετε θεατρικό έργο. Θέλουμε λοιπόν μια περιγραφή της ιδέας σας σε λίγες λέξεις και θέλουμε κάτι που ζητάμε και καταλάβαμε ότι και εμείς το χρειαζόμαστε. Θέλουμε μια περιγραφή γιατί θέλετε να κάνετε αυτή την παράσταση, το στόχο της παράστασης. Νομίζουμε ότι και μόνο η ερώτηση, αν καταφέρετε να απαντήσετε γιατί κάνετε αυτή την παράσταση, θα σας βάλει σε μια διαδικασία να καταλάβετε τον λόγο και τον στόχο της συγκεκριμένης παράστασης. Οπότε και μόνο η ερώτηση είναι στο βίντεο, στο οποίο απλά θα μας περιγράφετε την ιδέα σας με έναν έξυπνο τρόπο. Αυτό το κάνουμε πιο πολύ για να σας γνωρίσουμε. Γιατί πολλές φορές τα λόγια είναι περίεργα και περιτά και μπαίνουμε όλοι σε μια διαδικασία να καταλάβουμε, να πούμε κάτι πιο κουλτουριάρικα ή να το εξηγήσουμε ή μπλα μπλα μπλα. Ενώ σε ένα βίντεο στο οποίο οι άνθρωποι μιλάνε και γι' αυτό είμαστε και εμείς σήμερα εδώ, γιατί είναι ωραία τα δελτία τύπου, αλλά η επαφή νομίζω είναι καλύτερη. Ένα βίντεο στο οποίο θα μας περιγράφετε τι θέλετε να κάνετε σε αυτό το 15λεπτό. Αν σας ενδιαφέρει, αν ψήνεστε να συμμετέχετε σε αυτή τη διαδικασία, ελπίζουμε να κάνετε την αίτηση. Και να σας δούμε στο φεστιβάλ.